πολλές περιοχές, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα, βρίσκονται πραγματικά χωρίς καμία υπερβολή στο κόκκινο. Μία από αυτές τις περιοχές είναι η ευρύτερη περιοχή της Δράμας. Ευθύς αμέσως θα συνομιλήσουμε με τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Χριστόδουλο Μαμσάκο. Δήμαρχε, καλησπέρα από Ηράκλειο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από τη Δράμα. Όντως είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση στην περιοχή σας? Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στην περιοχή μας, γιατί έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Μα το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει το νοσοκομείο μας. Ήδη έχουμε μέσα στο νοσοκομείο πάνω από 100 περιστατικά. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό και όχι μόνο όλο το προσωπικό του νοσοκομείου υπερβάλλουν τους εαυτούς τους, αλλά είχαμε και κρούσματα μέσα από το ιατρικό προσωπικό. Άρα καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση γίνεται πλέον δύσκολη. Δήμαρχε, γιατί ξέφυγε η κατάσταση στην περιοχή, τι δεν πήγε καλά και θέλω να λειτουργήσετε και ως ένας σύμβουλος και να προτρέψετε τους πολίτες να προσέξουν κάποιες καταστάσεις και κάποια δεδομένα? Πάρα πολλά ήταν τα αίτια τα οποία δημιουργήσαν αυτήν την κατάσταση. Θεωρώ όμως ότι το βασικότερο είναι η προσωπική ατομική ευθύνη που έπρεπε να έχει ο καθένας μας απέναντι στον ιό. Αψηφίσανε κάποια νέα παιδιά στην συνέχεια, κάποιοι μεγαλύτεροι, αυτή την πανδημία. Και δυστυχώς μέσα σε αυτή τη χαλαρότητα ήρθαν αυτά τα γεγονότα τα οποία πραγματικά σήμερα είναι πολύ δύσκολα. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να αφήνουμε πίσω μας το παρελθόν και να βλέπουμε τι κάνουμε στο παρόν. Θεωρώ λοιπόν ότι με την στάση που κρατάνε πλέον σχεδόν στο σύνολο οι γραμμινοί, φορώντας μάσκα μέσα και έξω, αλλά συγχρόνως περιορίζοντας και τους εξόδους τους με πλέον μόνο τα απαραίτητα όταν χρειάζεται, σιγά σιγά θα επανακάμψουμε και θα βρεθούμε στην κανονικότητα, γιατί είναι πραγματικά λυπηρό, κύριε Παναγιωτόπουλε, να χάνεις συγγενείς, ανθρώπους δίπλα γνωστού σου τόσο άδικα. Θα αντέξει ακόμα το σύστημα υγείας εκεί στην περιοχή για πόσο, Δήμαρχε? Πάντως κάνουμε και εμείς τα δυνατά σαν τοπική αυτοδιοίκηση. Ήδη χθες με έκτακτο διοικητικό συμβούλιο πήραμε απόφαση ομόφωνα όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο εμείς και άλλος Δήμος, αλλά και από τους βουλευτές της περιοχής να στηρίξουμε προσωπικά με έσοδα του Δήμου το νοσοκομείο μας και να στηρίξουμε και εμείς αυτή την προσπάθεια που πραγματικά θέλω να το τονίσω για μια ακόμη φορά. Είναι πάρα πολύ αξιέπαινη από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό μας προσωπικό. Και βέβαια, Δήμαρχε, η περίφημη Ονειρούπολη φέτος δεν θα στηθεί. Όχι, δεν θα στηθεί όπως την ξέραμε την Ονειρούπολη. Απλώς θα κοιτάξουμε να φωτίσουμε λίγο την πόλη μας διαδικτυακά, να περάσουμε κάποια μηνύματα ότι συνεχίζεται αυτός ο θεσμός. Γιατί πρέπει πλέον να μιλάμε και για μια ψυχολογία του κόσμου αλλά και των επαγγελματιών που είναι καταχαρακωμένη. Δεν θα πάμε σε διαζώσεις, εκδηλώσεις, αλλά όπως σας είπα, η ψυχολογία παίζει για μας πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον διαδικτυακά και μέσα έναν από πολύ όμορφο διάκοσμο σε φωτισμό να κρατήσουμε λίγο την ιδέα των Χριστουγέννων και να στείλουμε μήνυμα ότι θα είμαστε πανέτοιμοι αν όλα πάνε καλά για το 2021. Μάλιστα, Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω και να τονίσω ότι είναι σημαντικός ο ρόλος αυτός που παίζει η δημοσιογραφία και γενικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να ενημερώνουν τον κόσμο. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.